για τις επιπτώσεις που έχει το ΣΥΡΚ. Νούμερο ένα, το ΣΥΡΚ είναι η σοβαρότερη, η μεγαλύτερη αμαρτία που μπορεί να διαπράξει ο πιστός. Γιατί κάνει τα πλάσματα, κάνει την δημιουργία ίση με τον δημιουργό. Ο Αλλά λέει στο Κοράνι συγκεκριμένα και παρουσιάζει το ΣΥΡΚ ως εξής, 31 κεφάλαιο 13 άια. Το ΣΥΡΚ είναι μεγάλη αδικία. Το ΣΥΡΚ, δηλαδή αποδίδοντας συνέτερο στον Αλλάχ Σουμπάνα Τα'άλα, είναι μεγάλη αδικία. Είναι ΣΥΡΚΑ λαδούλμουν αδίμουν. Το Κοράνι περιγράφει το ΣΥΡΚ ως αδικία. Μεγάλη αδικία, αλλά για ποιο λόγο. Για ποιο λόγο χρησιμοποιεί τη λέξη αδικία. Διότι αν δούμε τη λέξη αδικία και έτσι όπως τοποθετείται στα ισλαμικά συμφραζόμενα, η αδικία έχει να κάνει όταν βάζεις κάτι σε λάθος θέση. Σε ένα σημείο που δεν αρμόζει, δεν είναι κατάλληλο. Και αυτός λοιπόν που λατρεύει κάποιον, αυτός που λατρεύει κάποιον εκτός από τον Αλλά, βάζει την λατρεία του σε λάθος θέση. Η μεγαλύτερη αδικία. Και την αφιερώνει σε κάποιον που δεν την αξίζει. Γιατί όπως είπαμε, λα ιλάχα ιλαλλά σημαίνει δεν υπάρχει άξιος λατρείας κανένας εκτός από τον Αλλά. Το είχαμε αναλύσει σε προηγούμενα μαθήματα. Συνεπώς έχουμε να κάνουμε με μια μεγάλη αδικία. Και ο Αλλά δεν συγχωρεί, νούμερο 2, δεν συγχωρεί αυτόν που διαπράττει ΣΥΡΚ. Τι σημαίνει δεν συγχωρεί αυτόν που διαπράττει ΣΥΡΚ? Σημαίνει αυτός που έχει πεθάνει χωρίς να έχει μετανιώσει. Και στην επόμενη ζωή βεβαίως τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα για αυτόν που δεν μετάνιωσε, για αυτόν που δεν άφησε το ΣΥΡΚ. Τι είναι ΣΥΡΚ πάλι, εν συντομία? Η πολυθεία, ο πληθεϊσμός, ο παγανισμός, η ειδωλολατρία. Το Κοράνι λέει, 4 κεφάλαιο, 48 εδάφιο, ο Αλλά δεν συγχωρεί αυτόν που το αποδίδει συνέτερο. Συγχωρεί όμως οτιδήποτε άλλο αμάρτημα και σε όποιον θέλει. Βλέπουμε λοιπόν το ΣΥΡΚ ότι είναι το χειρότερο, η χειρότερη αμαρτία που μπορεί να γίνει. Γιατί εάν κάποιος κάνει πράξη αυτό το αμάρτημα και δεν ζητήσει συγχώρεση, τότε ο Αλλά, όπως θα δούμε παρακάτω, θα του απαγορέψει την είσοδο στον παράδεισο. Νούμερο 3. Ξεκάθαρα ο Αλλάχ Σουμπχάνα Βατάλα δηλώνει ότι ο Μούσρικ, ο ειδωλολάτρης και ο πολυθεϊστής δεν πρόκειται να μπει στον παράδεισο και η κόλαση θα είναι η μόνιμη κατοικία του. Και ο Αλλά να μας προστατέψει από κάτι τέτοιο. Διαβάζουμε συγκεκριμένα στο Κοράνι, 5 κεφάλαιο 72 στίχο, σίγουρα όποιος αποδίδει συνέτερο στον Αλλά, ο Αλλά θα το απαγορέψει τον παράδεισο και σπίτι του θα είναι η φωτιά. فَقَدْ حَرَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ. Ο Αλλά έχει κάνει χαράμ τον παράδεισο για αυτόν. Μεγάλη προσοχή. Και ακριβώς επειδή είναι ένα μεγάλο αμάρτημα, οφείλουμε να το γνωρίζουμε με την έννοια να το αποφύγουμε. Γιατί άμα δεν ξέρεις κάτι, δεν μπορείς να το αποφύγεις. Σωστά. Νούμερο 4. Το ΣΥΡΚ ακυρώνει όλες τις καλές πράξεις. Όλες οι καλές πράξεις ακυρώνονται. Ό,τι και αν έχεις κάνει, όσο καλό και αν έχεις προσφέρει, εάν είσαι μούσρικ, ειδωλολάτρης, πολυθεϊστής, τότε αυτό ποτέ, αυτές οι πράξεις είναι μάταιες, ποτέ δεν θα γίνουν αποδεκτές. Ο Αλλάχ Σουμπχάνα Βατάλα λέει στο 6ο κεφάλαιο, 82 στίχο, αν συνεταιρίζουν άλλους με τον Αλλά, τότε μάταια είναι τα έργα τους και οι πράξεις τους. Επίσης, 39 κεφάλαιο 65 στίχο, αν κάνει συνέτερο, άλλες θεότητες, οι πράξεις σου θα ακυρωθούν και θα είσαι από τους χαμένους. Νούμερο 5. Ο προφήτης τόνισε ότι είναι το χειρότερο αμάρτημα. Το να συνεταιρίζεις τον Αλλά με άλλους. Διαβάζουμε
τον προφήτη sallallahu alayhi wa sallam να λέει, και η αφήγηση την βρίσκουμε και στο Μπουχάρι και στο Μούσλιμ, να σας ενημερώσω για το σοβαρότερο και το χειρότερο αμάρτημα, είναι το να αποδίδεις συνεταίρους στον Αλλάχ. Και επίσης όταν είσαι ανυπάκουος στους γονείς σου. Τα συμπεράσματα εδώ μεγάλα. Αυτό το hadith από μόνο του είναι έτσι μια ομιλία, μια διάλεξη από μόνο του. Το shirk, ο προφήτης sallallahu alayhi wa sallam το τοποθετεί πρώτο και μετά από αυτό η ανυπακοή προς τους γονείς. Μεγάλη προσοχή για την συμπεριφορά μας προς τους γονείς μας. Πρέπει να μπούμε σε πολλή σκέψη και σε προβληματισμό σήμερα εμείς και σαν νεολαία και σαν μουσουλμάνοι γενικά, για το πώς μιλάμε, τι είδους σχέση έχουμε με τους γονείς μας. Ο προφήτης sallallahu alayhi wa sallam το έβαλε πρώτο και μετά ακολούθησε το η ανυπακοή προς τους γονείς. Ο Ιμάμ Ιμνου Αλ-Κάιμ, ένας μεγάλος άλεμ που πέρασε από την ιστορία του Ισλάμ γενικά, είπε ότι ο Αλλάχ δήλωσε ότι ο σκοπός της δημιουργίας είναι να αναγνωριστεί ο ίδιος από τα χαρακτηριστικά του και από τις ιδιότητές του και να λατρευτεί μόνο αυτός, και ο άνθρωπος να είναι δίκαιος. Να είναι δίκαιος. Και η λέξη δικαιοσύνη την βλέπουμε σε πολλά χωρία του Κορανίου. Ένα παράδειγμα στο κεφάλαιο 57 στίχο 25. Και ο Αλλάχ Σουμπάνα Ταάλα μας ενημέρωσε ότι έστειλε τους αποστόλους και τα βιβλία με τις αποκαλύψεις, έτσι ο άνθρωπος να καθιερώσει την δικαιοσύνη. Και η μεγαλύτερη μορφή δικαιοσύνης είναι το Τεουχίδ, ο μονοθεϊσμός. Και έχουμε μιλήσει για τον μονοθεϊσμό σε συγκεκριμένα είχαμε μιλήσει στο τελευταίο Ραμαζάνι του 2011. Μπορείτε να βρείτε τα μαθήματα στην ιστοσελίδα. Η μεγαλύτερη μορφή δικαιοσύνης είναι ο μονοθεϊσμός, ο σωστός μονοθεϊσμός, ο αυθεντικός μονοθεϊσμός. Όχι ο μονοθεϊσμός του τύπου ότι έχουμε έναν Θεό και άλλον έναν Θεό και άλλον έναν Θεό, αλλά στην ουσία δεν έχουμε τρεις Θεούς αλλά έναν Θεό. Αυτό που διδάσκει η Αγία Τριάδα. Δεν είναι μονοθεϊστής αυτός που πιστεύει σε έναν Θεό τριαδικό. Να λέει ένας είναι ο Θεός αλλά έχει τρία πρόσωπα. Έτσι, αυτό είναι παραλογισμός. Και όχι μόνο. Και πολλά θεολογικά προβλήματα προκύπτουν. Το Τεουχίδ λοιπόν είναι η μεγαλύτερη μορφή δικαιοσύνης. Η ραχοκοκαλιά της δικαιοσύνης, όπως λέει ο Ιμνουλ Κάιμ. Και το Σιρκ είναι η αδικία, έτσι όπως διαβάσαμε και στην αρχή, από το 31ο κεφάλαιο 13ο χωρίο. Για την ακρίβεια, είναι η χειρότερη μορφή αδικίας. Διότι το Σιρκ εναντιώνεται στο σκοπό για τον οποίο δημιουργήθηκαμε εμείς. Και ποιος είναι ο σκοπός μας? Ο σκοπός μας είναι να λατρεύουμε τον Αλλάχ Σουμπχάνα Τα'άλα έτσι όπως μας έχει πει ο ίδιος και έτσι όπως βρίσκουμε στην καθοδήγηση του προφήτη του sallallahu alayhi wa sallam. Και υπάρχει ένα ειδικό, μια συγκεκριμένη ομιλία για τον σκοπό της ζωής που επίσης μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα μας. Οι κατηγορίες και οι τύποι του Σιρκ. Ο πρώτος τύπος είναι το μεγάλο Σιρκ, που σημαίνει, δηλαδή κάνει τον πιστό άπιστο. Αποστασία, εκτός Ισλάμ, αυτός που διαπράττει το μεγάλο Σιρκ. Και τον καταδικάζει στην αιώνια τιμωρία. Ο Θεός να μας προστατεύει από κάτι τέτοιο. Εάν δεν έχει ζητήσει συγχώρεση όπως είπαμε συγκεκριμένα. Μερικά παραδείγματα του μεγάλου Σιρκ είναι όταν επικαλεί σε κάποιον να σε βοηθήσει για κάτι που δεν μπορεί να σε βοηθήσει και μόνο ο Αλλά μπορεί να σου προσφέρει αυτό που ζητάς. Όταν επικαλεί σε έναν νεκρό και πιστεύεις ότι μπορεί να σε βοηθήσει και μπορεί να, να σου δώσει σωτηρία. Όταν κάνεις προσφορές και θυσίες σε κάποιον εκτός από τον Αλλά, Σουμπχάνα Βα Τα'άλα,
όταν έχεις ένα είδος φοβίας σε υπερβολικό βαθμό, ένα είδος φοβίας που νομίζεις ότι μόνο αυτός μπορεί να σε βλάψει και κανένας άλλος, ότι αυτός ο συγκεκριμένος ή το συγκεκριμένο αντικείμενο, αν δεν το υπακούσεις, αν δεν το λατρέψεις, αν δεν κάνεις τέλος πάντων αυτά που σου λέει ή αυτό που νιώθεις εσύ ότι πρέπει να προσφέρεις, και δεν το κάνεις και έχεις φόβο ότι δεν το έχεις κάνει, τότε αυτό είναι μεγάλο σιρκ. Έτσι, γιατί η θεοφοβία συγκεκριμένα, η φοβία στην λατρευτική της μορφή, ανήκει μόνο στον Δημιουργό. Μόνο στον Δημιουργό. Επίσης, όταν έχεις ελπίδα για κάτι, όταν βάζεις την ελπίδα σου σε ένα συγκεκριμένο πρόσωπο ή σε ένα αντικείμενο, σε έναν τέτοιο βαθμό, υπερβολικό βαθμό, όπου καταντάει να γίνεται λατρεία. Γιατί η ελπίδα μας, η εμπιστοσύνη μας, ανήκει μόνο στον Αλλά. Επίσης, η ικανοποίηση των αναγκών μας, η ανακούφιση των δυσκολιών μας πάνω στα προβλήματά μας, προέρχονται μόνο από τον Αλλά Σουμπχάνα Τα'άλα. Μόνο αυτός μπορεί να μας ικανοποιήσει τις ανάγκες, να μας ανακουφίσει από τα προβλήματα. Αυτός είναι ο μόνος στην ουσία που μας βοηθάει, ο μόνος που μας φέρνει προβλήματα, ο μόνος που μας δοκιμάζει. Άρα σε αυτόν επιστρέφουμε και μόνο και σε κανέναν άλλον. Αυτός είναι αυθεντικός μονοθεϊσμός. Δεν μπορείς να περιμένεις από μία εικόνα να σε ωφελήσει, από έναν Άγιο να σου ικανοποιήσει την ανάγκη ή να σε προστατέψει από μία αρρώστια. Προσκύνα, λάτρεψε, ζήτα από αυτόν που έπλασε την εικόνα και από αυτόν που έπλασε στην τελική τον ίδιο τον Άγιο. Γιατί ο Αλλά, ο Δημιουργός όλων των πάντων, είναι αυτός που είναι ο πραγματικά παντοδύναμος. Είναι αυτός που μπορεί να δώσει και να πάρει. Ο δεύτερος τύπος του σιρκ, είδαμε τον πρώτο τύπο, γενικά, έτσι θα δούμε και άλλα παραδείγματα στη συνέχεια και σε άλλα μαθήματα. Ο δεύτερος τύπος είναι το σιρκ το μικρό. Το μικρό σιρκ. Είδαμε το μεγάλο σιρκ, υπάρχει και το μικρό σιρκ. Και αυτό δεν σημαίνει αποστασία, δεν σε βγάζει εκτός του Ισλάμ, αλλά δημιουργεί ελαττώματα στο Τεουχίδ, σοβαρά ελαττώματα στον μονοθεϊσμό, που ευνοεί τις συνθήκες για να οδηγηθούμε στο μεγάλο σιρκ. Και αυτό το μικρό σιρκ έχει δύο μορφές. Η μία μορφή συνοδεύεται με εκφράσεις και πράξεις, για παράδειγμα όταν ορκιζόμαστε σε κάποιον εκτός από τον Αλλά Σουμπχάνα Τα'άλα, έτσι. Δεν μπορούμε να πούμε ορκίζομαι στη μητέρα μου, στον πατέρα μου, ορκίζομαι στη ζωή μου. Όχι. Ο όρκος ανήκει μόνο στον Δημιουργό. Απαγορεύεται να ορκιστούμε σε κάτι άλλο εκτός από τον Δημιουργό μας, τον Θεό μας. Ο προφήτης Σαλλαλλάχου Αλέιχι Βασέλεμ είπε, αυτός που ορκίζεται σε κάτι εκτός από τον Αλλά έχει διαπράξει κούφρ ή σιρκ. Αλλά γνωρίζουμε πολύ καλά, με συνένεση των λογίων, ότι αυτό είναι ένα είδος, έτσι, μικρό σιρκ, που μπορεί να γίνει μεγάλο και να πάει στην πρώτη κατηγορία που αναλύσαμε πριν, αν υπάρχουν οι κατάλληλες προϋποθέσεις υπερβολής. Το χαντίθ αυτό που διαβάσαμε από τον προφήτη είναι από τη συλλογή του At-Tirmidhi. Άλλα παραδείγματα, έτσι, εκφράσεων είναι όταν βάζουμε την δημιουργία ίσα και δίπλα με τον Δημιουργό. Για παράδειγμα, όταν λέμε ό,τι θέλει ο Αλλά και εσύ. Και στη συγκεκριμένη πρόταση την είχαν κάνει στον ίδιο τον προφήτη Σαλλαλλάχου Αλέιχι Βασέλλαμ και ο προφήτης απάντησε είπε με έντονο τρόπο, απάντησε έντονα λέγοντας με κάνεις ίσο με τον Αλλά, πες ό,τι θέλει μόνο ο Αλλά και μετά ό,τι θέλω εγώ. Ό,τι θέλει ο Αλλά και μετά ο οποιοσδήποτε. Αυτή είναι η σωστή έκφραση. Ένα παράδειγμα έκφρασης. Όσον αφορά το μικρό σιρκ στις πράξεις, μερικά παραδείγματα είναι τα φυλαχτά, διάφορα που φοράνε δήθεν που προστατεύουν,
από την ατυχία, από το μάτιασμα. Και υπάρχει μια διαφορά. Εάν κάποιος τα φοράει αυτά και πιστεύει ότι είναι ένα είδος που ο Αλλά μέσω αυτών προστατεύει, τότε αυτό είναι μικρό σιρκ. Δεν είναι μεγάλο σιρκ. Εάν κάποιος πιστεύει ότι τα ίδια τα αντικείμενα, αυτά τα ίδια, είναι ικανά να προστατέψουν και να απομακρύνουν το κακό και οτιδήποτε άσχημο, αυτό είναι μεγάλο σιρκ. Και αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα που σε βγάζει από το Ισλάμ. Ο δεύτερος τύπος του μικρού σιρκ, και κλείνουμε με αυτό, κλείνουμε το κεφάλαιο του σιρκ, είναι το κρυμμένο σιρκ, το πολύ επικίνδυνο και μερικές φορές, ναι μεν μπορεί να μην σε βγάζει από το Ισλάμ, αλλά σταδιακά σου αφαιρεί, ακυρώνει όλες τις καλές πράξεις και η επικινδυνότητα είναι όμοια με το μεγάλο σιρκ, είναι το κρυφό σιρκ, αρριά, το σιρκ της επίδειξης, της φιγούρας. Για παράδειγμα, ένας πιστός κάνει προσευχή μόνο και μόνο για να τον δουν οι άλλοι. Μέσα στην καρδιά του έχει αυτή την αίσθηση να το κάνει μόνο και μόνο για να ακούσει τα καλά λόγια. Και αυτό αφορά όλα τα θέματα λατρείας. Όλα τα θεολογικά θέματα ακόμα. Όταν κάνεις κάτι μόνο και μόνο για να ακουστείς. Αυτό είναι μικρό σιρκ. Το κρυφό σιρκ που χώνεται στις προθέσεις. Χώνεται στις καρδιές μας. Και μπορεί να μας καταστρέψει. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό να το κρατήσουμε σήμερα και να το αποφύγουμε όσο μπορούμε, με όση δύναμη έχουμε. Γιατί δεν υπάρχει αμφιβολία, και αυτή είναι η φύση του ανθρώπου, να του αρέσει να ακούει καλά λόγια, καλά πράγματα για κάτι που μπορεί να κάνει για τον Αλλά Σουμπάνω Ατάλλα. Αλλά πότε αυτό θα πάρει μέρος, πότε αυτό θα βρει έτσι πάτημα, θα βρει έδαφος για να αναπτυχθεί αυτό το μικρό σιρκ. Όταν οι προθέσεις δεν είναι αγνές και σωστές. Πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ. Και όπως είπα πιο πριν, αυτό το κρυφό σιρκ της επίδειξης και της φιγούρας δεν αποτελεί τόσο απειλή, αποτελεί μάλλον απειλή, μεγαλύτερη απειλή από το μεγάλο σιρκ. Το μεγάλο σιρκ, οι πράξεις του και ό,τι οδηγούν σε αυτό είναι φανερά, το καταλαβαίνουμε. Αλλά το μικρό σιρκ είναι ύπουλο. Μπαίνει μέσα στην καρδιά και στις προθέσεις. Έτσι, αρκεί να μην έχουμε συνείδηση και όλα τα άλλα είναι εύκολα μετά να διαλυθούν. Μεγάλη προσοχή λοιπόν. Κλείνω λοιπόν με αυτό. Υπάρχει ένα αναλυτικό άρθρο στην ιστοσελίδα για το μικρό σιρκ, το αρριά, και